Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γιατί μόνο σήμερα? Γιατί μόνο το καλησπέρα. Για σένα τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί έλεγε στην Ελένη με κανιβάλι. Έλεγε ξεκινά, Ελένη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και τύπου πρέφα. Καλώς τα παιδιά. Λοιπόν, Θοδωρή, έχεις πολλά χαιρετήματα από την Ελένη. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια, πήγαμε με την Κατερίνα, με την Ελένη την Κελαλή, με το Σταθούλη μας το πρωί και την είδαμε. Λοιπόν, η Ελένη και ο Μάκης είναι πολύ ήρεμοι, πολύ ευτυχισμένοι, πολύ χαρούμενοι που κρατούν στην αγκαλιά τους ένα πανέμορφο. Πανέμορφο. Πανέμορφο, το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό, κοριτσάκι. Ίδιος ο Μάκης Πατζόπουλος. Όχι. Ή όχι, πιο ίδιος δεν υπάρχει. Δηλαδή, της λέω, Ελένη, δεν πιστεύω να λες ότι το παιδί μπορεί και να μην μοιάζει στο Μάκη. Είναι ο Μάκης Πατζόπουλος. Να πούμε, η Ελένη πώς της φάνηκε. Θα σου πω, περίμενε γιατί λέει. Λέει Μάκη στο παιδί. Απόλυτα, Μάκη. Ο γιατρός μου είπε ότι όταν βγήκε το παιδάκι, βγήκε ο Μάκης. Όχι, να, ο Μάκης Πατζόπουλος. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτο. Μας έσωσα, συνάδελφοι, γιατί λέει αυτός πετάγεται με τη μία. Ελένη μου, ίδιος ο Μάκης. Και λέω μισό λεπτό, γιατί θυμάμαι ποιος είναι στους τίτλους. Ελένη, και σαν Ελένη. Όχι, ρε. Το παιδί είναι φτιστό. Ναι, ναι. Είναι φτιστό, εσύ, λέω. Όχι, νομίζω ότι κύριε. Αλλά το κατάλαβα και μου λέει, μην είναι κορυδεύει. Όχι, όχι. Δεν το αφήνει από την αγκαλιά της, δεν το αφήνει από την αγκαλιά του. Ο Μάκης βιώνει, ξέρεις, Θοδωρή, όλα αυτά που πριν γίνεις μπαμπάς, σου λένε όλοι για τα συναισθήματα που θα νιώσεις, που θα. Και λες, είναι δυνατόν να τα νιώσω όλα αυτά μαζί και να μπορέσω να τα διαχειριστώ. Ζει ακριβώς αυτό. Δεν περιγράφω άλλο, Ναι, ναι, είναι. Δεν περιγράφω άλλο. Ζει ακριβώς αυτό. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά, τα υπόλοιπα τρία, έχουν πάει να δουν. Έχουν...